Φίλες και φίλοι του Αρχιπελάγους, βρισκόμαστε εδώ σε ένα όμορφο σαλονάκι του ρο-ρο Καπετάν Χρήστος. Έχουμε την τιμή να μιλήσουμε με τον πλοιοκτήτη, ίσως τον τελευταίο καραβοκύρη της ακτοπλοείας. Ο χρόνος θα δείξει, σε μια εποχή που έχουν ισοπεδωθεί πολλά πράγματα και στην ακτοπλοεία έχουν γίνει πιο τεχνοκρατικά θα λέγαμε, και θα έχουμε μια όμορφη κουβέντα με τον καπετάν Βαγγέλη Σουρμελή. Γεια σας, καλώς ορίζω στο πλοίο μας. Χαρά μας που μας επισκέπτεστε. Όντως είναι ένα από τα λίγα τελευταία πλοία της επιβατηγού ακτοπλοείας ή φορτηγού ναυτιλίας, όπως θέλετε πείτε το, που την χάνει ο πλοιοκτήτης να είναι και πλοίαρχος του πλοίου. Καραβοκύρης. Καραβοκύρης, να το δεχτώ. Μέχρι πριν λίγα χρόνια, όταν ξεκίνησα εγώ, γιατί φέτος κλείνω εσίως το 40ο έτος στη θάλασσα, η πρώτη μου ναυτιλόγηση είναι το 1977 και φέτος είναι 2017, 40 χρόνια, συμπεριλαμβανομένου και του στρατού που υπηρέτησα στο πολεμικό ναυτικό, που και εκεί τα δύο χρόνια ήμουνα και κάτι κυβερνήτης αποβατικό, 40 χρόνια. Όλα αυτά τα χρόνια γνώρισα πάρα πολλούς συναδέλφους οι οποίοι είχαν πλοία δικά τους, και ένα και δύο και τρία. Και τώρα οι συγκυρίες τις τα έφεραν έτσι που τελικά έμεινα σχεδόν μόνος μου. Κατάγεστε από μεγάλη ναυτική οικογένεια, από ό,τι ξέρουμε. Καταγωγή από πατέρα πάει πολύ πίσω. Μικρά Ασία, μετά τα ίχνη βρίσκονται. Ποιο μέρος? Σούρμενα. Πόντος, συγγνώμη. Πόντος, όχι Μικρά Ασία. Μαύρη θάλασσα, Σούρμενα, κοντά στην Τραπεζούντα. Μετά τα ίχνη της οικογένειας μέσω του πλοιάρχου, του γνωστού, του φημισμένου πλοιάρχου Νικολάου Σουρμελή, με τις ανδραγαδίες που έκανε πριν την ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα, συναντώνται στη Μύκονο. Μετά η οικογένεια βρέθηκε στον Πειραιά, ο παππούς μου εμένα, να έχει πλοία που έκανε εμπόριο ξυλίας με τη Ρουμανία. Ο πατέρας μου, και είχαμε πλοία μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ξύλινα, του παππού μου, του Νικολάου Σουρμελή, ήταν σιδερένιο, το πλοίο ένωσης. Εκεί που στεγάζεται σήμερα το Ναυτικό Μουσείο της Μυκόνου ήταν το αρχοντικό, το σπίτι του προπροπάπου μου, του Νικόλαου Σουρμελή. Ο παππούς μου, όπως σας είπα, είχε πλοία τα οποία τα διατήρησε ξύλινα μέχρι και το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όπου και ευλήθησαν από νάρκες, ευηθίστησαν με απώλειες, δεν πήραν τίποτα από επανορθώσεις, άλλοι τις πήραν, δεν πειράζει. Και έκτοτε σταμάτησε κάθε δραστηριότητα από την πλευρά της οικογένειας του πατέρα μου με την πλοιοκτησία. Από την πλευρά της μητέρας μου κατάγομαι από το νησί της Κόπελο, όπου και εδώ ο παππούς μου είχε καΐκια, τα οποία τα διατήρησε μέχρι το έτος 1961, όπου είχε ένα μεγάλο τρομερό ατύχημα, θαλάσσιο ατύχημα, με νεκρούς και θύματα στοιχείο, και έκτοτε και εκεί σταμάτησε κάθε δραστηριότητα. Επανήλθα εγώ το 1986, αγοράζοντας μαζί με τον αδερφό μου ένα εμπορικό ξύλινο καΐκι, το οποίο ήταν στοιχείο του Φώτη του Περί, του Καπταφώτη του Περί, το οποίο το μετασκευάσαμε μαζί με το Δημήτρη το Χαρίτο, ο οποίος κατάγεται από τη Χίο και τη γυναίκα του, και το κάναμε ένα φοβερό τουριστικό σκάφος που δουλέψαμε αυτό στην Κέρκυρα 2 χρόνια. Ήταν ένα από τα ωραιότερα σκάφη, το Ρομάντικα το λέγανε αυτό, έτσι το λέγαμε, Ρομάντικα, όπου και μετά εμείς αποσυρθήκαμε και ο μένα αδερφός μου συνέχισε στην ακτοπλοεία σαν υποπλοίαρχος, σαν πλοίαρχος, μέχρι που έφυγε και από την ακτοπλοεία, από τα πλοία της ακτοπλοείας, και έγινε πλοηγός.
Εγώ δε ξεκίνησα αγοράζοντας το πρώτο motorship του καπετάν Αντώνης, ελέγεται Όλγα Μή όταν το πήρα εγώ. Δούλεψα μετά από κάνα δύο χρόνια με τη βοήθεια και του πατέρα μου, την ηθική βοήθεια. Αγοράσαμε το καπετάν Σταμάτης, του βγάλα το όνομα του πατέρα μου, το δεύτερο. Και μετά από άλλα ένα-δύο χρόνια ήρθε και το τρίτο, το καπετάν Χρήστος, το οποίο ήταν το μακροβιότερο. Καπετάν Χρήστος ποιος ήταν, ε? Ήταν ο παππούς μου, από την πλευρά της μητέρας μου, από τη Σκόπελο. Με αυτόν τον παππού είχα συνδεθεί πάρα πολύ συναισθηματικά, γιατί τον άλλο δεν τον γνώρισα από την πλευρά του πατέρα μου, είχε πεθάνει πριν να γεννηθώ. Αυτός όχι με παρεκκίνησε, με τις ιστορίες που άκουγα στην κατοχή, πριν την κατοχή, στον πόλεμο αυτά με τα καΐγια, μου εμφύσισε αυτή την ιδέα, παρότι ήταν καμένος από την απώλεια του γιού του που πνίγηκε ο γιος του το 1961 με δικό μας πλοίο, και ακολούθησε αυτό το επάγγελμα. Και κοντά σε μένα παρεσύρθηκε ο αδερφός μου, ο οποίος είναι κατά τη μικρότερος, και από αγάπη προς τον παππού αυτό, το πρώτο σκάφος που αγοράσαμε, το πρώτο motorship, ονομάστηκε καπετάν Χρήστος. Και ξαναβγήκε πάλι το καπετάν Χρήστος μετά από αρκετά χρόνια στο ρορό καπετάν Χρήστος. Αυτό είναι η ιστορία του παππού μου, από τον παππού μου, τιμής ένεγεν. Και τη χάνει, όπως ξέρετε, αν ξέρετε, να έχω πάρει από το 2000 από τον κύριο Κουκά, ο οποίος δεν ζει τώρα ο καημένος, από τη Μύκονο, του παππού μου το καΐκι, το Άγιο Ανάργυρη, το οποίο από κατασκευή στο 1946 φτιαγμένο στη Σκόπελο, μέχρι και σήμερα διατήρησε και διατηρεί το όνομά του. Το οποίο, αν δεν κάνω λάθος, είναι στο Πέραμα. Το σκάφος αυτό είναι στο Πέραμα. Έχει αλλάξει μορφή κατά τη, με πολύ σεβασμό στην παράδοση. Από καθαρά εμπορικό σκάφος έγινε τώρα, μπορώ να πω, τουριστικό, αλλά βλέποντας το εξωτερικά δεν διαφέρει σχεδόν καθόλου από την αρχική του μορφή και παραμένει στο Πέραμα, και εκεί το φυλάει ο πατέρας μου. Όταν λέω το φυλάει ο πατέρας μου, είναι ό,τι έχει απομείνει από τον πατέρα μου το 2005 και μετά, είναι εκεί και το φυλάει. Και εγώ να ευχηθώ να το δούμε κάποια στιγμή να ταξιδεύει και στις θάλασσες. Το σκάφος αυτό έκανε ένα ταξίδι στα χέρια μου από τη Μύκονο μέχρι τον Πειραιά. Και τα ταξίδια που κάνει τώρα, αν πούμε ταξίδια, οι κινήσεις που του γίνονται είναι κάθε δύο χρόνια που το βγάζω έξω από το χώρο που ελιμενίζεται, να πάει στο ναυπηγείο και να επανέλθει στη θέση του. Διότι δυστυχώς δεν έχω το χρόνο. Αυτά θέλουν χρόνο, θέλουν και δύο-τρία άτομα να έχεις μαζί σου, γιατί δεν μπορείς μόνος να το πας, για να μπορείς να το ευχαριστηθείς αυτό το σκάφος. Αυτά τα σκάφη είναι ό,τι ωραιότερο, το ξύλινο σκάφος που έχουν αυτή την ταχύτητα 8-9 μίλια, να κάνεις και ένα-δυο πανάκια. Είναι μέσα στα 8 τύπου, του τύπου αυτού το πέραμα, αυτό το συγκεκριμένο, που υπάρχουν στην Ελλάδα. Μόνο 8 υπάρχουν πέραματα. Ένα έχει το Μουσείο της Μυκόνου, το Ευαγγελίστρια, άλλο ένα το Φίβος, άλλο ένα στον Πόρο, δύο είναι στον Πόρο, ένα στην Πάτμο, και να μου διαφεύγει κανένα. 7-8 αυτά είναι όλα και όλα. Δεν υπάρχουν άλλα αυτού του τύπου. Σε μία προηγούμενη συνάντηση που είχαμε, μας είχατε πει και μία πολύ ωραία ιστοριούλα με τον αδελφό σας όταν ήσασταν μικρά, με ένα τουριστικό πλοίο. Αν δεν κάνω λάθος, πρέπει να ήταν σε Σκόπελο. Είχε αρρωστήσει ο πατέρας σας το ταξίδι και αναλάβατε εσείς, αν και μικρά. Όχι, δεν είναι έτσι ακριβώς. Για πείτε μας. Πρόκειτο, όχι τουριστικό, με το πλοίο Πορτοκαλής Ήλιος. Ταξίδευε τότε ο Πορτοκαλής Ήλιος, από Πειραιά ξεκινούσε και έκανε Αίγινα, Μέθενα, Πόρο, Ίδρα, Ερμιώνη, Σπέτσες. Ποια εποχή. Ποια εποχή ήταν. Εμείς ήμασταν. Πόσο ήμασταν. 12 χρονών, 14, τόσο. Ό,τι το είχε φέρει ο Κώστας ο Λάτσης, το είχε φέρει από τη Γερμανία, και ήταν ο πατέρας μου πλοίαρχος αυτό. Είχε πάει κάπου στη Θεσσαλονίκη, κάτω ήτανε. Ήμουνα εγώ, αδερφός μου στη γέφυρα, ο ναύτης και ο ανθυποπλοίαρχος. Δεν θυμούμαι ακριβώς σε ποιο σημείο ήμασταν. Μόλις φύγαμε από τον Πόρο, ναι, το θυμάμαι πολύ καλά. Φεύγαμε από τον Πόρο και πηγαίναμε για την Ίδρα.
Τότε τα πλοία αυτά περνούσαν από τα Τσελεβίνια από μέσα, αν ξέρετε, από μέσα από τα Τσελεβίνια. Στέλνει να φτιάξει ο ανθυποπλοίαρχος το ναύτη να του φτιάξει καφέ. Φεύγει ο ναύτης από τη γέφυρα και μένω εγώ, αδερφός μου και ο ανθυποπλοίαρχος. Κάθεται ο ανθυποπλοίαρχος στην καρέκλα του πλοιάρχου και ο καημένος κουρασμένος ήταν τον παίρνει ύπνος. Εμείς το πηγαίναμε μόνοι μας το βαπόρι, το ξέραμε. Και είχε το τιμόνι ο αδερφός μου, το πέρασε από τα Τσελεβίνια, εγώ ήμουν δίπλα του. Και έρχονται προς τη μήνυα, είχαν ανοιχτά τις βαρδιόλες και έρχονται κάτι επιβάτες. Και μόλις είδαν το θέαμα, μείνανε κόκαλο. Για να μην εκθέσουμε και τους ανθρώπους εκεί, τον πατέρα μου, τον ανθυποπλοίαρχο, τον ξυπνάμε. Και έρχεται εκείνη την ώρα και ο ναύτης. Και ο άνθρωπος έπαθε σοκ. Το περάσαμε μέσα από το Τσελεβίνια και ήμασταν παιδιά. Αυτό έχω να σας πω σχετικά με αυτή την ιστορία. Από μικρά, από παιδάκια, αφού δεν βλέπαμε τα τζάμια της γέφυρας. Στα πλοία που ήταν ο πατέρας μας καπετάνιος, του Τυπάλδου, στο Λάτσι και σε άλλα. Και μας βάζανε σκαμπό ή καρέκλα και κάναμε τιμόνι γιατί μας άρεσε, το θέλαμε. Και οι δύο. Το μικρό όνομα του αδελφού σας που είναι πλοηγός. Αντώνης. Και να έρθουμε στο σήμερα, εδώ στο σημερινό ρορό καπετάν Χρήστος, σε αυτό το πανέμορφο σαλόνι που το έχετε φτιάξει εδώ με τις ωραίες εικόνες. Έχουμε και το πλοίο εδώ ζωγραφισμένο. Αυτό είναι δώρο. Τα έπιπλα εδώ, οι όμορφες καρέκλες, οι σκαλιστές, που είναι μιας άλλης εποχής, είναι από το προηγούμενο, το Motor Ship, ε? Είναι έτσι όπως τα λέτε. Αυτά τα καθίσματα τα πήρα με συμφωνία με πριν να του παραδώσω. Τα πήρα από το περασμένο το καράβι, από το προηγούμενο, το οποίο ήταν φανταστικό. Ήταν φανταστικό πλοίο, σουηδικής κατασκευής. Είχε πολύ ωραίες γραμμές. Γραμμές, ξύλα, πολλά, οι αλουέδες του, όλο τίκ, σαλόνια μέσα, ήταν φοβερό καράβι. Και από ό,τι έμεινα από αυτό ήταν, πήρα και την τιμονιέρα την οποία την έχω κάπου για ενθύμιο, τη ρόδα του καραβιού. Το καμπανάκι εμπρός. Την πηξίδα, πήρα και την καμπάνα από το προηγούμενο και την έστεισα σε αυτό, γιατί όταν το παρέλαβα δεν είχε καμπάνα αυτό. Και του βάλαμε σε αυτό την καμπάνα του προηγούμενου. Τι άλλο έχω από εκείνο να θυμάμαι, και όλες τις φωτογραφίες και τα, πώς τα λένε αυτά που μας μόδινε ο στρατός όλα αυτά τα χρόνια, τα μετέφερα από το πλοίο εκεί, από το σαλόνι του καραβιού. Πλακέτες. Τις πλακέτες, όλες, ναι, όλες τις πλακέτες που είναι ουκολίγες και τις έχω κρατήσει κάπου εις ανάμνηση της θητείας μου των 27 ετών ανελιπώς με τον ελληνικό στρατό που δούλεψα 27 ολόκληρα χρόνια. Άμα μου βρείτε έναν εργοδότη που να έχει απασχολήσει πλοίο ή άλλους 27 χρόνια, δεν νομίζω να βρείτε. Δούλεψα με έναν εργοδότη 27 έτη ανελιπώς και με ένα πλοίο και με δύο πλοία ένα διάστημα. Διέθεσα και δεύτερο πλοίο όταν χρειάστηκε ο στρατός, είχε ανάγκες μεγάλες, το διαθέσαμε και δεύτερο καράβι. Και τώρα, ερχόμενος αυτό, έγινε αγορά με σκοπό και με παρακίνηση προηγουμένων αρχηγών του στρατού και μεγάλων στο βαθμό αξιωματικών, διότι οι ανάγκες του στρατού έχουν αλλάξει. Δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τώρα ένα πλοίο μότορση το στρατό, γιατί χρειάζονται να μπουν αυτοκίνητα μέσα, να μπουν πυροβόλα, να μπουν άρματα, να μπουν τέτοια πράγματα που δεν μπαίνουν σε αυτά τα πλοία τα παλαιού τύπου. Είναι αδύνατο να εξυπηρετήσουν τις σύγχρονες ανάγκες και έκανα αυτή την κίνηση αγοράζοντάς το και ευελπιστώντας το μέλλον ίσως να ξανασυνεργαστώ πάλι με το στρατό, γιατί η συνεργασία μας ήταν αρίστη όλα αυτά τα χρόνια και ήμαθα εν αναμονή μιας τέτοιας συνεργασίας. Παρά τα αυτά, εγώ από τότε που το φέραμε από τη Μαύρη Θάλασσα και μας το πούλησαν με την καρδιά τους οι Ρώσοι πλοιοκτήτες, το επισκευάσαμε εδώ, το φρεσκάραμε το καράβι όλο. Και από την ημέρα που ξεκίνησε μέχρι τώρα δεν έχει σταματήσει ούτε μέρα. Και τι γραμμές κάνετε? Ξεκινήσαμε, τα πρώτα ταξίδια ήταν, το θυμάμαι σαν τώρα, ημέρα παραμονή Χριστουγέννων του 16. Κάναμε δύο ταξίδια Ρόδο-Ελευσίνα, τα διακόψαμε αυτά και εν συνεχεία πιάσαμε κάνοντας ναυλώσεις από Ελευσίνα προς τα νησιά Χίο, Μυτιλίνη, Λίμνο και καταλήγαμε Θεσσαλονίκη και ξαναγυρίζαμε πάλι από Θεσσαλονίκη, όπου τη διακόψαμε αυτή τη γραμμή
στις 6 Ιουλίου, διότι μας έγινε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση από τα Ελληνικά Πετρέλαια, από την ΕΚΟ, και μίσθωσε το πλοίο που και μέχρι τώρα ακόμα το έχει μισθώσει, και μεταφέραμε καύσιμα Κυκλάδες και στην Κρήτη. Στο Ρέθυμνο, ε? Στην Κρήτη, ναι, Ρέθυμνο. Καταλήγουμε στο Ρέθυμνο, ναι. Αέρια πήγαινε στο Ρέθυμνο. Και παράλληλα, αν βρεθεί κάποιος που θέλει κάτι να μεταφέρει, τον αυλώνει μερικός και τον εξυπηρετούμε. Αυτές είναι μέχρι στιγμής οι δραστηριότητες του πλοίου. Τώρα, αύριο τι μέλη γενέστε, κάθε μέρα αλλάζουν τα δεδομένα. Τι μπορεί να γίνει, κάτι μπορεί να νοικιαστεί πάλι το καράβι. Δεν ξέρω τι ακριβώς, αλλά το μέλλον του το βλέπω καλό, γιατί τα στοιχεία που έδωσε και η διαγωγή που επέδειξε όλο αυτό το διάστημα από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι και σήμερα ήταν πολύ καλή. Το πλοίο είναι οικονομικό, σε κατανάλωση, μικρό σε οργανική σύνθεση, μεγάλο αναλογικά σε χωρητικότητα. Έχουμε βάλει εδώ μέχρι 40 φορτηγά που βλέπετε στο πλοίο αυτό, στα δύο γκαράζ πάνω και κάτω. Και οι μηχανές του είναι πάρα πολύ καλές, γιατί τις προσέξαμε και εδώ που το φέραμε. Γενικά από το πλοίο είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, και οι πελάτες που μπαίνουν μέσα, οι μεταφορείς, όσοι μπαίνουν, νομίζω ότι οι εντυπώσεις τους είναι πολύ καλές. Αν και αρκετών χρόνων ναυπήγηση, όταν πρώτο μπήκαμε μας έκανε εντύπωση το δέσιμο του σκαριού. Φαινόταν πάρα πολύ γερό σαν σκαρί, σαν κατασκευή. Εγώ το πήρα, σας είπα, αποβλέποντας πώς το πλοίο αυτό θα επανέλθει να ξαναδουλέψει με το στρατό. Γι' αυτό και είναι ειδική κατασκευή για πολύ βαριά φορτία, για πολύ βαριές κατασκευές, για άρματα, για οχήματα πάνω από 50-60 τόνους, για κάτι ειδικών μεταφορών, οχήματα παραδείγματος που μεταφέρει η ΔΕΗ, μηχανές κτλ. Είναι ό,τι ιδανικότερο για τέτοιες μεταφορές. Και αν προσέξετε την κατάσταση του κλειστού γκαράζ, δεν θα δείτε την παραμικρή στρέβλωση στο κατάστρωμα. Αυτό δείχνει ότι είναι προσεγμένο και πολύ καλά κατασκευασμένο. Και αν δείτε και τα frames όλα του καραβιού, όπως τα είδατε, δείχνουν βαποριού τουλάχιστον δύο φορές πιο μεγάλο από αυτό, για να έχει τέτοιους νομείς. Όντως είναι πολύ καλή κατασκευή. Έχει βέβαια και το μειονέκτημά του, αν μπορούμε να το πούμε. Μπορεί και να είναι και πλεονέκτημα αυτό. Έχει αναστρεφόμενες μηχανές. Δεν έχει εδώ joystick και μεταβλητού βήματος προπέλες, αλλά έχει δύο πιδάλια, έχει καλό προπελάκι, και έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε μανούβρες και χειρισμούς με δύο τρόπους, και με το παλιό σύστημα, τον τηλέγραφο, και με το καινούριο σύστημα από τη γέφυρα. Και σχεδόν έχει εκμηδενιστεί αυτή ο χρόνος όσον αφορά από το πρόσωπο στο κράτη και το ανάποδα. Οι κινήσεις γίνονται και δεν το καταλαβαίνει καν ο άλλος ότι το καράβι έχει τουμπαριστές, να το πω, μηχανές. Να μας πείτε λίγο και για το σινιάλο στη τζιμινιέρα του πλοίου. Εσείς το επιλέξατε, ε? Καταρχάς, εγώ μέχρι τώρα... Και πώς προέκυψε? Ναι, μέχρι τώρα εγώ δεν είχα σινιάλα. Στα άλλα τα πλοία όλες οι τσιμινιέρες ήταν κάτασπρες. Και με πίεσαν τώρα φίλοι, τώρα εγώ δεν μ' αρέσουν αυτά. Ούτε και στις πλευρές του πλοίου να βάζω ονόματα και τέτοια δεν έχετε. Είναι λευκό το πλοίο, έχει πάρει τις γραμμές και τα χρώματα, όχι τις γραμμές, τα χρώματα από το προηγούμενο. Και πώς μου ήρθε, θυμήθηκα ένα σινιάλο που είχε παλιά, το Κύκνος, ένα πλοίο που δούλευε, έχει δουλέψει και στο Σαρονικό, δούλεψε και στο Βόρειο Αιγαίο, ένα φοβερό, ένα γιώτη ήταν αυτό, που άφησε εποχή στις σποράδες επάνω, και είχε το ανάλογο σινιάλο, και είχε το σίγμα κι αυτό, και αυτό είχε σίγμα. Και μου ήρθε, λέω, ας το κάνω έτσι, έτσι. Και έτσι έγινε, βγήκε αυτό το σινιάλο που έχουμε τώρα, που βάλει στο καράβι αυτό. Το οποίο σινιάλο με τις ακτίνες θυμίζει και μία άλλη εταιρεία στην οποία έχετε εργαστεί, τη Νομικός Lines, εκεί στις Σποράδες. Σωστά, σωστά μου διέφυγε. Και η Νομικός Lines, αυτή η εταιρεία, ήταν έτσι το σινιάλο, σχεδόν το ίδιο. Και είχε τον νι στο... Ναι, ναι, έχετε απόλυτο δίκιο, ναι.
Η νομικός Λάινς είχε και άλλες εταιρείες παλιά. Είχανε αυτό τον τύπο των σινιάλων και έγραφε ο πλειοκτήτης το αρχικό του επιθέτου του μέσα. Και άλλες πολλές εταιρείες στο παρελθόν. Τώρα έχουν αλλάξει τα σινιάλα, είναι μοντέρνα, είναι όλα τελείως διαφορετικά. Βλέπεις πουλιά πάνω στις τσιμινιέρες, βλέπεις αστέρια, βλέπεις διάφορα άλλα σχέδια. Έχετε εργαστεί και στο νομικός Λάινς. Από ποια πλοία είχατε περάσει τότε? Αστυνομικός πέρασα από το Σκιάθος, από το Αιγεύς, από το Σκόπελος και από το Λίμνος. Από αυτά τα τέσσερα. Πιο αγαπημένο? Το Σκόπελος. Το πιο αγαπημένο και ένα από τα πολύ καλά πλοία της εταιρείας νομικού. Εν συγκρίση με τις διαστάσεις του, είχε τεράστια χωρητικότητα. Ήταν φοβερό πλοίο, πολύ ικανό στο Βόρειο Αιγαίο και τις άγονες γραμμές που έκανε τότε. Ένα από τα καλύτερα πλοία της εταιρείας νομικού, το οποίο ζει ακόμα και είναι ημιβυθισμένο, μπαταρισμένο μέσα στο μόλο της ΔΕΗ εκεί στο Κερατσίνι. Σύμβολο μιας άλλης εποχής. Βέβαια. Σύμβολο μιας άλλης εποχής. Και θυμάμαι και κάτι χαρακτηριστικό, είχα πάει μια φορά στον Αλή Αγά στην Τουρκία και είδα τις τσιμινιέρες, τις βάρκες του Αιγαία πεταμένες εκεί στα διαλυτήρια. Έτσι, άλλες εποχές, αλλάξαν τα πράγματα. Τώρα είναι απρόσωπες οι εταιρείες, δεν είναι προσωπικές. Δεν τα έχει ούτε ο Καβουνίδης, ούτε ο Τυπάλτος, ούτε ο Φημιάδης, ούτε η Αγαπητή, ούτε ο Πολέμης. Είναι απρόσωπες τελείως. Κλείνοντας, να αναφέρουμε το όνομα του καλλιτέχνη που φιλοτέχνησε αυτήν εδώ την εικόνα. Ο καλλιτέχνης είναι ο... από τη Μυτιλίνη. Τώρα μου διαφεύγει το επίθετό του. Μπορώ να το δω και να σας το πω. Το έχω επάνω στο γραφείο μου. Ένα εξαιρετικό παιδί φίλος μου. Μου το σύστησε ένας άλλος φίλος μου από τη Μυτιλίνη. Και μου λέει, θα σου κάνω έκπληξη τώρα που το πήρε στο καράβι. Μου έφερε αυτή την εικόνα τον Άγιο Νικόλα που τη βάλαμε εδώ, με συγκίνησε και έβαλε και το σκίτσο του καραβιού και απορμόμενος από αυτό εγώ μετά και με ενθουσίασε με την πράξη του αυτή, πήγα και του παρήγγειλα τις εικόνες που έχω μπροστά μου και είναι του ιδίου καλλιτέχνη από το Σκόπελο της Λέσβου. Κατάγεται, θα σας πω και το επίθετό του. Ο Γιαννίκος. Ο κύριος Γιαννίκος, το γράφει πάντα. Ναι. Ο κύριος Γιαννίκος, ναι. Αυτός. Ένα εξαιρετικό παιδί, νέο παιδί, νεότατο. Νεότατο, το οποίο φτιάχνει τρομερά πράγματα και σε χρόνους που δεν το φαντάζεσαι. Του παραγγείλεις μια εικόνα τώρα που άλλος μπορεί να την πάρει μετά από μήνες και την άλλη εβδομάδα στη χέρι. Ναι. Μιλήσατε τώρα στη τελευταία κουβέντα σας για τις απρόσωπες εταιρείες. Ναι. Η δικιά σας εταιρεία έχει πρόσωπο, έχει καραβοκύρι, έχει όνομα το Σουρμελής. Ναι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την όμορφη κουβέντα που κάναμε. Να σας ευχηθούμε να έχετε πάντα καλά ταξίδια σε όμορφες ήρεμες θάλασσες και με το καλό να δούμε και άλλα πράγματα από εσάς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα δείξει ο Θεός να είμαστε υγιείς πρώτα. Και αν είναι κάτι να έρθει, ας έρθει. Θα το δούμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε.